Εντέκατο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπή Εξέταση Αιτήσεων Δημοτών για Οικονομική Ενίσχυση. Υπήρχε μια επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα είχε φτιάξει μια επιτροπή για ανθρώπου οι οποίοι χρήζουν ανάγκη οικονομική ενίσχυση. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από 5 μέλη. Ήταν όλοι αιρετοί. Η πλειοψηφία, η πρόταση είναι η πλειοψηφία, να υπάρχουν 3 μέλη και την πλειοψηφία 2 μέλη. Όχι, δεν κάνω πρόταση. Μάλλον θα καταλήξω πολύ δρόμο. Ήταν δική μας άποψη ως Δημοτική Αρχή σε αυτή την επιτροπή που είναι πολύ πραγματικά ευαίσθητη να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ πραγματικά να τη χρησιμοποιήσω τη λέξη εδώ πάει απαράδεκτο το να δημιουργείται και εδώ πλειοψηφία. Κρίνω λοιπόν ότι. Να σταματήσω σε αυτό, γιατί σας λέω δεν θέλω από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο να πω άλλα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβετε την άποψη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις σε αυτή την επιτροπή. Εξασφαλίζουμε έτσι αν θέλετε, την πλήρη αντικειμενικότητα για τη στήριξη των δημοτών οι οποίοι έχουν ανάγκη πραγματικά αυτή την στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να επαναληφθεί η άποψη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και να εκπροσωπούνται όλες τις παρατάξεις εκεί. Ευχαριστώ. Κύριε Ζημάρχος. Υπάρχουν τότε από κάθε μία παράταξη ένας εκπρόσωπος. Μόνο θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Ναι, κύριε Πρωτοπαπάκη. Μόνο κύριε Λογοθέτη που θα προσπαθήσουμε εμείς να τη λειτουργήσουμε χωρίς να θέλουμε να χαλάσουμε το κλίμα, γιατί τόσα χρόνια αυτή η επιτροπή δυστυχώς παρότι πήρε αποφάσεις ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Εγώ θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι επί της διαδικασίας και πραγματικά με εκπλήσει γιατί να συγκροτούν όλες αυτές τις επιτροπές για ένα μείζον θέμα της κοινωνικής ανέχειας έτσι όπως έχει προκύψει από τις πολιτικές των τελευταίων ετών και δεν εντάσσεται αυτή η επιτροπή αν ήταν αντιπροσωπευτική η Μέριμνα από όλες τις παρατάξεις ως λειτουργία της Μέριμνας. Άλλωστε, στην απόφασή μας ή αν θέλετε, έτσι όπως καθορίζεται το έργο της Μέριμνας με την απόφαση που έχει αναγραφεί και στην επιτροπή της κυβερνήσεως, στο άρθρο 18 λέει «Η συστηματική καταγραφή των ατόμων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου που χρήζουν βοηθείας». Αυτό είναι ένα από τα έργα της Μέριμνας. Γιατί να έχουμε μια ειδικότερη επιτροπή, λέω. Για να φτάσουμε στο σημείο αυτό που λέει η κυρία Πρωτοπαπά, να μην λειτουργήσει για 4 χρόνια, για 5 χρόνια. Δεν το εστερνίζω, κύριε Δημάρχε. Κύριε Λογοθέτη, το ξέρετε. Είναι ένα συμπέρασμα όμως ενός μέλους αυτής της επιτροπής. Και δεν θέλω και εγώ να διαταράξω το κλίμα για τέτοια μείζωνο σημασίας και ευαίσθητα θέματα στα οποία θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί στους συνδημότες μας, οι οποίοι πραγματικά πάσχουν και θα πάσχουν πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση, μήπως τη Μέριμνα αυτή η επιτροπή για να έχει και πιο συγκροτημένη, αν θέλετε, πολιτική όσον αφορά την πρόνοια. Το βάζω ως προβληματισμό και να οριστεί. Έχουν ζητήσει το λόγο να το κάνουμε σε άτσα και ζητήσει ο κύριος Γεωργίου. Θέλω να στηρίξω αυτό που είπε η κυρία Πρωτοπαπά, ότι δεν λειτουργήσε πράγματι η επιτροπή και δεν λειτουργήσε και την τετραετία 2006-2010, που η κυρία Πρωτοπαπά ήταν εκ μέρους της παρατάξεως του κυρίου Παύλου υπεύθυνη σε αυτή την επιτροπή και κύριε Λογοθέτη, ίσχυε αυτή η επιτροπή και επί της πρώτης θητείας Τζόνι με αντιπροσωπευτική σύνθεση από κάθε παράταξη. Το γνωρίζω επειδή ήμουν πρόεδρος τότε. Τότε λοιπόν η κυρία Πρωτοπαπά όντως δεν συμμετείχε παρότι ήταν εκπρόσωπος του κυρίου Παύλου στην Επιτροπή αυτή. Έρχομαι λοιπόν να συμφωνήσω μαζί της ότι δεν λειτουργήσε και την τετραετία 6-10 και μετά δεν γνωρίζω γιατί δεν ήμουν στα πράγματα.
Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο ο κύριος Στάμου να θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιτροπή άπτεται και των αρμοδιοτήτων της Μέρινα. Μπορούσαμε δηλαδή μέσα και από το δημοτικό μας οργανισμό να τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα να μπορούν, ορίστε, μπορεί να βγάλει επιτροπή η Μέρινα. Τέθηκε το θέμα. Βέβαια εκεί και να πω και αυτό ότι παρότι είχα ευχηθεί στην πρώτη συνεδρίαση να υπάρχει σύμπνοια και συνεννόηση, σήμερα οι ψηφοφορίες άλλα δείξαν. Θα δούμε. Υπάρχει και μέλλον και ευελπιστώ στο μέλλον η πλειοψηφία να μπορέσει να καταλάβει ότι καλό είναι να συνθέτουμε σε πρώτη φάση αυτά. Κύριε Σύμμαρχος, έχει το λόγο πρώτα. Εγώ νομίζω ότι γινόταν επί σειρά ετών, το ίδιο και τώρα. Νομίζω εμείς συνθέτουμε, έτσι πιστεύω. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Δεν σταματάμε και δεν φρενάρουμε σε τίποτα. Και την επιτροπή αυτή δέχομαι να είναι από όλες τις παρατάξεις. Επειδή είπατε προηγουμένως η Μέρινα δεν έχει την αναλογία όλων των δημοτικών παρατάξεων, εγώ δέχομαι αυτή να είναι από ένας έκατος από τις δημοτικές παρατάξεις που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να είναι αναλογική σε όλους και να λειτουργήσει. Κύριος Βαρελάς, πατέστε στο λόγο. Θα διαφωνήσω με την Αντιδήμαρχο, την κυρία Πρωτοκόπα, γιατί συμμετείχε και συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Γνήσης Δημοτών και νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Με στενοχωρεί το γεγονός ότι είπα αυτό, δεν το επιλαμβάνω. Γιατί βοήθησε και γνωρίζει ότι από την ημέρα που στήθηκε φτιάχτηκε μία φόρμα αιτήσεων που δεν είχε γίνει ποτέ και αυτό έγινε με όλη την προσπάθεια σαν διαπαραταξιακή επιτροπή που και για πρώτη φορά κρατήσαμε πρακτικά. Υπάρχουν πρακτικά, 5 πρακτικά της έχει συνεδριάσει και άλλα 8 έκτακτα για πρώτη φορά. Νομίζω ότι η κυρία Πρωτόκοπα αδικεί τον εαυτό της. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πρωτόκοπα. Βλέπω ότι μιλούν πολύ εξ ονόματος δικού μου απόψη. Θυμήθηκε και ο κύριος Γεωργίου. Τώρα, για να μην ξεκινήσουμε από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, το δεύτερο, τι έκανα το 6 μέχρι το 10. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαρελά, και σας καλώ και εσάς να θυμηθείτε, διότι και εσείς ήσασταν ο πρωτεργάτης, ο οποίος λέγατε ότι παρότι η Επιτροπή αυτή όντως είχε συσταθεί, παρότι είχαμε πολλές φορές συνεδριάσει, όμως ποτέ, μα ποτέ, δεν έδωσε τα χρήματα που έπρεπε να δώσει ως οικονομική ενίσχυση στους δημότες. 15.000 ευρώ, θέλω να πληροφορήσω το σώμα, που ήταν εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2011, μετά τις εκλογές, μεταφέρονταν από χρόνο σε χρόνο, γινόντουσαν αναμορφώσεις και ποτέ αυτά τα 15.000, και εσείς κύριε Βαρελά, έχω τα πρακτικά, υπάρχουν, την επόμενη φορά θα τα έχω στη διάθεσή μου, να πω την πραγματικότητα αυτή που κι εσείς δεχόσασταν, ότι αυτά τα χρήματα, λοιπόν, κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, όμως τα χρήματα, κύριε Πρόεδρε, μεταφέρονταν από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό, χωρίς ουσιαστικά να δοθούν στους δημότες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έφερναν τις αιτήσεις τους και όλα τα στοιχεία τα οποία ζητάγαμε, γιατί η Επιτροπή είχε θέσει κάποια κριτήρια, αλλά ποτέ όμως δεν αποδόθηκε, ποτέ δηλαδή δεν απέδωσε το έργο της. Και σε ό,τι αφορά ο κύριος Στάμου, αυτό που είπε, θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή αυτή καλό θα είναι να λειτουργήσει, ίσως αυτή την έννοια έχει και ο νομοθέτης, με την έννοια του κοινωνικού παντοπολίου, δηλαδή αυτά τα δύο να πάνε κάπου μαζί. Αυτό είπα και εγώ. Με βάση το κοινωνικό παντοπολίο, το οποίο είναι κάτι άλλο. Ενδεχομένως το κοινωνικό φαρμακείο και όλα. Ναι, από το κοινωνικό παντοπολίο όμως ξέρετε, δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στη Μέρινα. Να υπάρχει συστατική πράξη που δεν προβλέπει το κοινωνικό παντοπολίο. Είναι, αν θέλετε, ένας θεσμός καθαρά δημοτικός. Κύριε Σημαγόπουλος, έχει τη συζήτηση. Θα ξεκινήσω από τον ορισμό της δημιουργίας. Ε,
για τις αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση. Αυτό δεν είναι δική μας έμπνευση. Έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο στόχος είναι να μάθουν οι πολίτες στην ελεημοσύνη, στη μιζέρια και στην εξαθλίωση και να πηγαίνουν να παίρνουν από τον οποιοδήποτε δημοτικό οργανισμό θα φτιαχτεί 2 κιλά μακαρόνια ή 2 κιλά φακές και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιέχει αυτό. Είναι ακριβώς ο ορισμός του κοινωνικού παντοπολίου. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το κοινωνικό παντοπολίο. Τότε είπαμε για το κοινωνικό παντοπολίο. Το λένε για οικονομική ενίσχυση. Είναι αυτό που ήταν παλιά. Βασιλίστη. Αφού ο κύριος Ασημακόπουλος και στην επιτροπή που ήταν δεν ήρθε ποτέ όταν συνεδρίασε. Είσαι καμιά επιτροπή εγώ. Κύριε Βαρελάκη, δεν είπα να ταξιδιακή. Δεν είπα κύριε Ασημακόπουλε. Συγγνώμη κύριε Βαρελάκη, λοιπόν, τελειώνω. Επειδή είπατε εσείς ότι δεν θα πάει εκεί το θέμα, εκεί θα πάει το θέμα, λοιπόν εγώ δεν δέχομαι να μπω σε μια τέτοια επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται την ακραία φτώχεια. Να θυμίσω ότι ήσασταν την προηγούμενη φορά, αλλά... Εντάξει, ήταν η κυρία Χόρτη και επειδή αποχώρησε και να ζητάσει ο κύριος Ασημακόπουλος. Εξέβαζε την άποψή του, δεν λοιπόν, άρα... Να μην υπάρχει επιτροπή, αυτό λέτε. Κύριε Πάπη, θέλετε να κάνουμε μια επιτροπή. Μια επιτροπή που να λέει ότι οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να ζήσουν ανθρώπινα, να έχουν δουλειά, να έχουν εργασία, να έχουν παιδεία. Τέτοια επιτροπή να κάνουμε. Και όχι όταν δεν έχει να φάει. Αυτή δεν πρέπει να γίνει. Βεβαίως γιατί είναι απλώς για να εκμεταλλευτεί και να δικαιολογήσει την ακραία φτώχεια. Ότι τάχατε εμείς. Σας σκεφτόμαστε και σας και σας δίνουμε και 2 πιάτα φαγές. Λοιπόν, να μην γίνεται διάλογος, ο κύριος Ασημακόπουλος κατέθεσε την άποψή του. Εγώ λέω ότι κάθε μια παράταξη να εκκρίνει ένα μέρος. Ο κύριος Ασημακόπουλος είπε ότι δεν θέλει να προσθέσει. Ωραία, τι θέλουμε, κύριο Βαρελάκη. Εντάξει, ωραία. Ο κύριος Βαρελάς από την συνδυάζω με τον κύριο Πάπη. Πρέπει να ανοίγουν τη συμβουλή, όχι. Πώς παρατάξω. Να είναι δημοτική σύμβουλη. Γιατί υπάρχουν και ευαίσθητα δεδομένα εκεί πέρα και καλό είναι να είναι δημοτική σύμβουλη, γιατί δεν μπορούμε σε αυτό το πράγμα. Να υπάρξει μια ισορροπία. Τι θα φέρουν ουσιαστικά οι δημοτικοί. Εμεί όντω υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα και καλό είναι να είναι. Να πω κάτι, ότι νομίζω ότι όταν προτείνει μια παράταξη κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, έχει εμπιστοσύνη ότι θα χειριστεί το θέμα. Εντάξει, αλλά μπορεί. Είναι αυτή η παράταξη. Ναι, αλλά. Δημοτικό χρήμα, πολιτισμό τα λέει. Ναι, εντάξει, άσχετο. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω μεθαύριο. Ωραία, το κύριο Μουσάκη. Κύριο Στόμ. Προκειμένου να υπάρξει την προσωπική σκέψη του Θεοδόρου, τον κύριο Λάπτορα. Κώστας. Όλοι μου το γι' αυτό το λέει ο κύριος Δήμαρχος. Μήπως έχουμε και από τα διαμερίσματα εκπροσώπηση γιατί ξέρουν καλύτερα τις αγαπητές. Ναι, σωστό. Κύριε Λάμπρο, γιατρός, ξέρω. Λοιπόν, άρα δεδομένο, ναι, θα το πω τώρα. Για την πενταμελή επιτροπή οικονομική ενίσχυση για εξέταση αιτήσεων δημοτών για οικονομική ενίσχυση. Δοθέτως ότι ο κύριος Ασημακόπουλος δεν θέλει να συμμετάσχει στην επιτροπή αυτή, προτείνεται ο κύριος Μουσάκης Αθανάσιος, ο κύριος Λάμπρου Κώστας, ο κύριος Βαρελάς Παναγιώτης, ο κύριος Πέρας Σωτήρης και ο κύριος Παντελείου Κώστας. Κύριε Νέα. Ο κύριος Ασημακόπουλος. Εγώ είμαι κατά της ύπαρξης και της επιτροπής. Δεν το ψηφίζετε, άρα εγκρίνεται κατά την ψηφία. Να σε πω κάτι παράδειγμα.